εκ μέρους της διοίκησης του Συλλόγου Φίλων του Στέλιου Γκαζατζίδη σας καλησπερίζω και σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση. Μια εκδήλωση τιμής στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας με τραγούδια που τραγούδησε ο κορυφαίος Βάρδος. Η σημερινή μας μέρα επιλέχθηκε για να θυμίσουμε στους νέους πως σαν σήμερα η μέρα της Σταυροπροσκυνήσεως το 2001 διάλεξε να φύγει από κοντά μας ο κορυφαίος λαϊκός Βάρδος. Βέβαια ο Σεπτέμβρης είναι μαύρος για όλους τους Μικρασιάτες. Αυτά θα σας τα πει στη συνέχεια. Θέλω να πω πως ο σύλλογός μας ιδρύθηκε το 2003, 2 χρόνια μετά την αποδημία του. Ιδρύθηκε με σκοπό την διατήρηση των μουσικών ακουσμάτων που μεγαλώσαμε. Στα χρόνια που πέρασαν όμως, οι δραστηριότητες που έχουμε αναπτύξει είναι κάμποσες. Όμως πάντα έχουμε την ανησυχία για κάτι περισσότερο. Όπως στη σημερινή εκδήλωση, την οποία την έχουμε αφιερώσει στους πρόσφυγες. Γιατί και ο Στέλιος ήταν πρόσφυγας και τους τραγούδησε. Αυτά τα λίγα από μένα και στη συνέχεια θα σας πει 5 κουβέντες ο πρόεδρος του Συλλόγου Χοριλάτες. Καλησπέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, θα πρέπει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και ο άνθρωπος που πιστεύω κατ' εμέ μπορεί να μας πει 2 λόγια είναι η Κατσικούλη Μαρία. Η Μαρία λοιπόν γεννήθηκε στη Χαλκίδα από οικογένεια με προσφυγική καταγωγή, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας και από το 2010 έως το 2014 εργάστηκε σε ιδιωτικό γυμνάσιο και λύκειο της πόλης μας. Το 2017 της απονεμήθηκε το μετάλλιο λογοτεχνίας της Διεθνούς Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και το β' βραβείο, το 2ο βραβείο κειμένου σε διαγωνισμό εκδήλωση τιμής προς τον Νίκο Καζαντζάκη. Έκτοτε αποτελεί ενεργό μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικών Λογοτεχνών, συμμετέχοντας σε συλλογικές και πνευματικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου την όμορφη αυτή εκδήλωση μνήμης και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Στέλιου Καζαντζίδη, κύριο Χρήστο Κουτσάφτη, για την εξαίρετη τιμή που μου έκανε να βρεθώ απόψε εδώ μαζί σας σε αυτό τον ιστορικό για την πόλη μας χώρο. Οι Χαλκιδαίοι πρόσφυγες στο γύρισμα των χρόνων αποτέλεσαν παράδειγμα δύναμης, αντοχής και απαράμιλης αξιοπρέπειας κόντρα στην άγρια πραγματικότητα που καλούνταν να αντιμετωπίζουν καθημερινά. Γυρίζοντας τη χρονομηχανή στο 1924, οι στιγμές μας ξεκινούν να γράφουν τη δική τους ιστορία. Όταν επετεύθη η ανταλλαγή των πληθυσμών και οι δικοί μας ξεκίνησαν για το μακρύ και ατέρμονο ταξίδι τους από τους τόπους γέννησης σε τόπους αλγινούς, άγνωστους και απρόσιτους. Έτσι φαντάζει πάντα το άγνωστο όταν σβήνουν τα χνάρια του γνώριμου και χάνεις τα σημάδια σου. Ψάχνεις τον ορίζοντα να αναγνωρίσεις τους ίσκιους που σε μεγάλωσαν, σε ταυτοποίησαν, σε δίδαξαν τον προσανατολισμό. Κείνο το καλοκαίρι του 1924, μετά από πολύμερο ταξίδι από στεριά και θάλασσα, φτάνουν στη Χαλκίδα πρόσφυγες από την περιοχή της Κεσάριας της Καπαδοκίας και από τα γύρω χωριά όπως Προκόπη, Συνασσός κλπ. Βγαίνοντας στο λιμάνι, τους υποδέχονται οι αρχές της πόλης με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο. Όπως σε όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, έτσι και στη Χαλκίδα, ένα τμήμα του ντόπιου πληθυσμού δεν αντιμετώπισε με συμπάθεια την έλευση των προσφύγων. Η μοίρα του πρόσφυγα ήταν από τότε μέχρι σήμερα ίδια.
περιφρόνηση και υποτίμηση στον ενδεή και βρώμικο επέτη που ήρθε από τα ξένα για να μας φάει το ψωμί και να μολύνει τον τόπο μας. Μα οι πρόσφυγες ήταν άνθρωποι και αναγνωρίστηκαν από τους ανθρώπους. Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Γρηγόριος ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Αγωνίστηκε μέσα από το ποιματικό του έργο, από τα κηρύγματά του και τα θεάρεστα κελεύσματα, να μεταδώσει στον τόπιο πληθυσμό την αρετή της συμπόνιας προς τους πάσχοντες συνανθρώπους. Οι πρόσφυγες από το Ουρκούπ της Καπαδοκίας μετέφεραν από το μακρινό τους ταξίδι με θρησκευτική ευλάβεια το σκήνομα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, το οποίο αρχικά τοποθετήθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Χαλκίδος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ομώνυμο Προκόπη Ευβίας. Η πολιτισμική τους πρίκα δεμένη με χρυσή κλωστή στην Αυγή όλων των καιρών. Πνευματική θησαυρή, πορφυρένια τη Μαλφή, λαογραφικά δημιουργήματα, παραδοσιακά κεράσματα, ήθη και έθιμα που ενσωματώθηκαν στο γηγενές στοιχείο και αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό και φορέα πολιτιστικής αφύπνισης και ανάπτυξης της Ελλάδας. Όλα και ντυμένα με ένα ακέραιο ήθος, νοικοκυροσύνη και μία πεπαιδευμένη αντίληψη. Η πρώιμη εγκατάστασή τους ορίστηκε στην περιοχή του πρώην Οθωμανικού νεκροταφείου, τουρκικά μνήματα, στην ανατολική πλευρά της πόλης. Άλλοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και άλλοι στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου. Η διαβίωσή τους σκληρή και επίπονη. Μία καθημερινή και ανελαίτη μάχη. Ένα καθημερινό στοίχημα επιβίωσης μέσα σε κάτι παραπήγματα, παράγκες από τσίγκο και πισόχαρτο. Ύπνος πάνω σε μουσκεμένα κουρέλια και άθλιες συνθήκες υγιεινής. Τι να πρωτοστιβάξεις εκεί? Πού καιρός για όνειρα και αναζητήσεις? Από τις ρημαγμένες σχισμές της παράγκας και το σαπισμένο πισόχαρτο διαβαίναν όλοι άνεμοι. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, όσοι επιβίωσαν από την αθλειότητα και τις αρρώστιες, κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους. Άλλοι δούλεψαν ως εργάτες εργοστάσια, οικοδομές και επιχειρήσεις ντόπιων και άλλοι στείνοντας τις δικές τους επιχειρήσεις. Καφενεία, τσαγκαράδικα, μπακάλικα, υπαδωματοποιία κλπ. Σταδιακά, η ενσωμάτωση των προσφύγων στην παραγωγική διαδικασία οδήγησε στην ανασυγκρότηση της πόλης και της έδωσε νέα όθηση και ανάπτυξη. Το 1946, οι πρόσφυγες ήρθαν αντιμέτωποι με μία ακόμα σκληρότερη δοκιμασία. Μεγάλη φωτιά ξεσπάει στις παράγκες και οι πρόσφυγες αναγκάζονται μετά τις ολοκληρωτικές ζημιές που υπέστησαν να εγκατασταθούν σε άλλες περιοχές όπως η Βουλιαγμένη και το Αλωνάκι. Εκεί αρχίζουν να χτίζουν και να εγκαθίστανται σε σπίτια. Οι υπόλοιποι παρέμειναν στα τουρκικά μνήματα. Οι τελευταίες παράγκες εντοπίζονται στην περιοχή περί τα τέλη του 1954. Έκτοτε τοποθετήθηκαν στο ερμάρι των αναμνήσεων για τους παλιούς και αποτελούν μέχρι και σήμερα επικό φως στην ιστορική αναμόχλευση για εμάς τους νεότερους απογόνους τους. Από το τεράστιο ανθρωπιστικό προσφυγικό δράμα όμως αναδύθηκαν και πολλοί σπουδαίες προσωπικότητες της τέχνης και της μουσικής. Αποτυπώνοντας τη φλόγα της μνήμης στη φωνή τους, αποτέλεσαν τους πολύτιμους εκφραστές μιας ολόκληρης εποχής που άφησε το στίγμα της ανεπιστρεπτή. Από το μεγάλο πονεμένο πρόσφυγα και αξεπέραστο τροβαδούρο της ξενιτιάς Στέλιο Καζαντζίδη, με την κρυστάλλινη αγγελική φωνή του, που ύμνησε όσο κανείς άλλος τον πόνο του ξεριζωμένου, του μετανάστη, το μεγαλείο της μάνας, αλλά και τη μάχη μιστάς της ζωής, μέχρι το δικό μας Χαλκιδαίο Πάνο Τζανετή. Ο Πάνος Τζανετής γεννήθηκε το 1940 στη Χαλκίδα από προσφυγική οικογένεια. Ο τραγουδιστής με το κυμπάρικο παράστημα με την κιθάρα του ξεκίνησε αυτοδίδακτο στα πρώτα μουσικά του βήματα τραγουδώντας καντάδες στα σκοτεινά σοκάκια της πόλης. Μεσουράνησε τη δεκαετία του 60 δίπλα σε σπουδαίους μουσικοσυνθέτες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Υπήρξε από τους κορυφαίους του ελληνικού τραγουδιού που τοποθέτησε το δικό του λιθαράκι στο καλλιτεχνικό πάνθεο του ελληνικού μας πολιτισμού. Τοποθέτησαν την τέχνη στην υπηρεσία του λαού.
ήταν αυτό το προσωπικό τους βίωμα, από το οποίο απέρε μια αντανακλαστική ευαισθησία που γινόταν σύνθημα μπροστά στον ανθρώπινο πόνο ανεξαρτήτου χρώματος. Ερμήνευσαν τις σιωπές της φωνής μας. Οι φωνές έσπασαν σε μικρές φωνές παγκόσμιας έκφρασης και το δράμα της προσφυγιάς ταξίδεψε μέσα από τα τραγούδια πολλών διαφορετικών γλωσσών και λαών. Κανένας τότε δεν πίστεψε πως εκείνοι οι ταλαιπωρημένοι, τρομαγμένοι, νηστικοί επέτες που στηβάζονταν σαν τα ζώα στα λιμάνια αυτού του τόπου θα αποτελούσαν δύναμη προόδου και πολιτισμικής αναγέννησης για τη χώρα που δοκιμαζόταν. Οι φιγούρες τους αποτυπώνονται ως άξιοι πρωταγωνιστές από το βαρναλικό φως που καίει. Είναι η σταυρωμένη ανθρωπότητα που εξαθλιώνεται και αγωνίζεται να απαλλαγεί από τα δεσμά της. Η ανθρωπότητα που κραυγάζει για τα ανεκπλήρωτα ιδανικά της. Τα ιδανικά του κάθε λαού απορρέουν από την παιδεία του. Και η παιδεία είναι αποτέλεσμα εσωτερικών ζυμώσεων του περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε και αναπτυσσόμαστε. Η παιδεία σε οθεί να κρατάς ψηλά τα σκύπτρα της δικαιοσύνης. Η παιδεία σε διδάσκει να σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής ή θρησκείας. Οι ασταμάτητες ορδές προσφύγων από τους μαρτυρικούς τόπους που αναγκάζονται σήμερα ελαιό πολέμου και απάνθρωπης πολιτικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και να διεκδικήσουν την ασφάλεια και την ελευθερία τους, δεν είναι ένα από τα σημερινά αποτελέσματα της κρίσης, όπως μας το βαφτίζουν οι κυβερνήσεις που με οπλισμένα τα χέρια γεννούν την προσφυγιά. Το χέρι που έχει γαλουχηθεί με παιδεία δεν σηκώνει ποτέ το όπλο σε καμία ανθρώπινη ζωή. Η προσφυγιά και η μετανάστευση... Η προσφυγιά και η μετανάστευση είναι από μόνες τους πράξεις πολιτικές. Όσο και να διαβάσεις για αυτές, κανένα βιβλίο δεν θα σας διδάξει. Η γνώση για αυτές είναι ένα επίπονο ταξίδι. Γεννιέται στο δρόμο και στην ατομική συνείδηση του καθενός μας. Όταν όμως τις συναντήσεις, οφείλεις να τις τιμάς, να τις σέβεσαι και να τις υπερασπίζεσαι. Οι Έλληνες και εμείς εδώ, οι Χαλκιδαίοι, οι πρόσφυγες παππούδες μας και εμείς οι νεότερες γενιές που έχουμε ακόμα πάρα πολλά να μάθουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει να εκδιώκεσαι βάναυσα από την πατρογονική σου γη. Έχουμε απόλυτη συνέστηση του οποιοδήποτε ανθρώπινου δράματος που απορρέει από τη δική μας ιστορία. Από τη γενοκτονία των ποντίων, μέχρι και το μικρασιατικό ξεριζωμό στο σήμερα, συμπάσχοντας με το δράμα όλων των λαών που δοκιμάζονται από τη φρίκη της προσφυγιάς. Εμείς, οι Χαλκιδαίοι πρόσφυγες, απευθυνόμαστε στους τυχερούς της γης. Όταν αδιαφορείς μπροστά στο οπλισμένο χέρι, είσαι πρόσφυγας. Όταν αυτό αποκαλείσαι χριστιανός και προσφωνείς λαθρέο έναν άνθρωπο, είσαι πρόσφυγας. Όταν βουλιάζεις τη θλιβερή σου ασφάλεια και δεν αγανακτείς με το δυνάστη σου, είσαι πρόσφυγας. Όταν ξεχνάμε, είμαστε όλοι πρόσφυγες. Ο φόβος των τυράννων είναι η μνήμη. Δική μας καταδίκη, η λησμονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε και τη στέγη πολιτισμού Χοριλάτες, που συνέδραμαν στην προσπάθεια αυτή και ειδικότερα τον πρόεδρο και χοροδιδάσκαλο Βασίλη Τικταπανίδη. Και εν ευθέτω χρόνο, πολιτισμολόγο, εθνολόγο και του ευχόμαστε καλό πτυχίο.
ακρογιάλια κι απ' του πόντου τις άβλες. Φτάσαμε ξεριζωμένοι μες στις φτωχογειτονιές. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη, στιβαγμένη σε παράγκες να μας μείγουν οι ανάγκες. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη, τους καημούς μας τραγουδάω, υποφέρω και πονάω. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη, στιβαγμένη σε παράγκες να μας πνίγουν οι ανάγκες. Πρόσφυγες κυνηγημένοι, μια ζωή αδικημένη, τους καημούς μας τραγουδάω, υποφέρω και κυνηγημένη, μια ζωή αδικημένη, στιβαγμένη σε παράγκες να μας πνίγουν οι ανάγκες. Πρόσφυγες κυνηγημένη, μια ζωή αδικημένη, τους καημούς μας τραγουδάω, υποφέρω και πονάω. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Ζανετή.
χειμέρα να μη πω. Βράδια να μη μιλήσω. Νύχτα να μη σ' αναζητώ. Γλυκά να σε φιλήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Και ακόμα ένα μεγάλο τραγούδι αφιερωμένο στον Πάνο Τζανετή. Κάνε ένα σολάκι. Ευχαριστούμε πολύ.
Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Καθαροσφόρη για τη βοήθεια τη μεγάλη που έδωσε στο Σύλλογο και στο Πάρκο και γιατί βρίσκεται η ορχήστρα, όλη αυτή εδώ η ορχήστρα που βλέπετε είναι από τον Βασίλη τον Καθαροσφόρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Άντε να περάσουμε καλά, παιδιά. Άσπρα πουλιά και σύννεφα τον ουρανό θα ντύσω και το όνομά σου αθάνατον στην πέτρα θα κετήσω. Στο περιβόλι του Μαγιού θα πω και θα διαλέξω θα πλημμυρτιά κι αμάρατον στεφάνι να σου πλέξω. Αθήνα, Αθήνα, χάρα της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνω, κάποια βραδιά στην αμμουδιά, κόκκινη σου θα γίνω. Χαρά της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνω. Βραδιά, στην αμμουδιά κοκκινή σου θα γίνω. Χάρα της γης και της αυγής, μικρό γαλάζιο κρίνω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είμαστε καλά, τον θυμόμαστε τον Αγιάλο. Σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Ζήσαμε στιγμές ωραίες, έχουμε αναμνήσεις. Είναι κρίμα για ένα σφάλμα, όλα να τα σβήσεις. Απαράνομα φίλια μου, τα έχω κόψει στο χόπι, βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω από το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, για το σφάλμα είναι δικό μου, δείξε καλοσύνη. Πρώτη μου φορά που κλαίω, μα και τελευταία, γιατί ξέρω ότι φταίω που έζησα λαθρέα. Να χωρίσουμε είναι κρίμα και κλίμα μεγάλο.
είμαι εγώ το ένα θύμα, να σε εσύ το άλλο. Τα παράνομα φίλια μου τα έχω κόψει στο χόπι, βγάζω αίμα απ' την καρδιά μου και σου βάζω υπογραφή. Κάτω απ' το πουκάμισό μου η καρδιά μου σβήνει, κι αν το σφάλμα είναι δικό μου δείξε καλοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το τραγούδι θέλω να το αφαιρώσω μέσα στην καρδιά μου που επιθυμεί να το ακούσει πάρα πολύ η κυρία Σλακώνη. Μέσα από την καρδιά μου και σε ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω, σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούω. Κανένας. Κι αν με τους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει, ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω με
στην τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, με τσιγάρο μ' αναμνήσεις και πιωτό. Κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα τις νυχτερίδες και αράχνες. Αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι, όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου που κρατούν συντροφιά. Γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου, μη μ' απαρνηθείς. Εσένα στερνή μου αγάπη, με πόνο ζητώ για να'ρθείς. Μια καρδιά που πονά να γιατρέψεις ξανά, μην αργείς, μην αργείς. Σου εμπενέτω, στα χέρια σου, στα χέρια σου είναι η ζωή μου. Τη σκιά μου ρωτώ κάθε βράδυ αν ποτέ θα σε δω, για να δώσεις χαρά στη ζωή μου, στην καρδιά μου παλμό. Μα πονάμε και κλαίμε μονάχη η σκιά μου κι εγώ. Γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου, μη μ' απαρνηθείς. Εσένα στερνή μου αγάπη, με πόνο ζητώ για να'ρθείς. Μια καρδιά που πονά να γιατρέψεις ξανά. Μην αργείς, μην αργείς. Ευχαριστώ πολύ. Που είναι πικραμένα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ο ήλιος το φεγγάρι.
το φως μου. Το μόνο ακριβώς στολίτησε του κόσμου. Ελαφρυνή ομορφιά μου, παντοτινή χαρά μου. Σιγουάλα, σιγουάλα. Μικρό παραπονό σου, αποφύγεις πως θα αντέξω στο χαμό σου. Ελαφρυνή ομορφιά μου, παντοτινή χαρά μου. Σιγουάνα, σιγουάνα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό εγώ δεν θα σας τραγουδήσω, αλλά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Δήμο Χαλκιδαίων και το Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης και Πολιτισμού που προεδρεύει η κυρία Σλακώνη, που φρόντισε τα μέγιστα για να γίνει απόψε η βραδιά. Επίσης θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή πως μας θυμάμαι την παρουσία του και ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Ένας φίλος που ήρθε για τη βραδιά μας. Ένας φίλος που μας έχει χαρίσει ευτυχισμένες στιγμές στο θέατρο, στο τραγούδι γενικά, και θα τον παρακαλούσα να μας πει μια καλησπέρα. Ο Κώστας Βενετσάνος, αυτό από το Λισμόνησα. Καλησπέρα. Αυτό είναι το καλό. Τι μου κάνετε? Είμαι πραγματικά χαρούμενος να συγχαρώ τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο για τη φωνάρα του, την ταλεντάρα του. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά πρέπει να αδικήθηκε. Κάτι δεν πήγε καλά στη ζωή του. Θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι για μένα ο Σέρος Χατζαντζίδης είναι ένα κομμάτι από τη ζωή μας. Και αυτοί που τον ζήσαμε, γιατί είχα τη μεγάλη τύχη να τον ζήσω, γιατί τα έχω και εγώ τα χρονάκια μου, αλλά και για τις γενιές που τον ακούν και τον γνωρίζουν και ακούνε αυτή τη φωνή την παθιασμένη που βγαίνει μέσα από την ψυχή, γιατί δεν είναι απλώς φωνή. Είναι μια ελληνική ψυχή ο Σέρος Χατζαντζίδης και είναι μέσα στη λίστα των 10 μεγαλύτερων προσωπικότητων στην Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει εδώ η Δημοτική Αρχή που εκπροσωπεί το Δήμο Χαλκιδαίων και από ό,τι μαθαίνω θα μας θυμίσει και ο κύριος Δήμαρχος σε λίγο, γιατί είναι σε μια άλλη παρόμοια εκδήλωση, ο κύριος Χρήστος Παγώνης, και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω από τα χείλη του, αν θα έρθει ή όταν θα έρθει η στιγμή, να μας πει, να μας αναγγείλει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδαίων αποφάσισε να ονοματίσει αυτή την ωραία πλατείτσα του Αλωνάκη πλατεία Στέλιου Καζαντζίδη και να δούμε και την πρωτομή του επιτέλους κάπου. Ήρθε ο καιρός νομίζω. Θα κάνω μια μικρή παρατήρηση, γιατί ξέρετε εγώ
Όταν βγαίνω στην πίστα και εγώ το μικρόφωνο, μιλάω έξω από τα δόντια. Θα ήθελα λίγο μια προσοχή και λίγο σεβασμό σε εμάς που είμαστε εδώ επάνω, ειδικά από τις κυρίες που κάθονται στις πρώτες σειρές και έχουν και τα μωρά τους. Μπορεί να πάνε λίγο πιο πίσω τα μωρά τους, γιατί εμείς όταν είμαστε εδώ δεν θέλουμε να βλέπουμε πλάτες. Δεν θέλουμε να περάει αυτό το πεδωμάνι. Είναι μια βραδιά πάρα πολύ σημαντική αυτή για την προσφυγιά. Και εγώ σαν Σαλονικιός από πρόσφυγες παππούδες κατάγομαι. Ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά, ξέρουμε τι σημαίνουν αυτές οι εκδηλώσεις και χαίρομαι που έχουμε κατάμεσο το χώρο, ενώ υπάρχει μια παρόμοια εκδήλωση απόψε στη Λάμψακο. Φύγε να τραγουδήσω. Γιατί μου είπε, θα έρθεις και θα πεις και ένα τραγούδι, άλλο που δεν ήθελα φυσικά εγώ. Δεν έχω, μισό λεπτό, δεν έχω λαϊκή φωνή, να είστε βέβαιοι όμως ότι έχω λαϊκή ψυχή. Και έχω τη δυνατότητα να το αφιερώσω σε δύο φίλους που έχουν φύγει από τη ζωή και τους άρεσε, ο ένας το χόρευε και ο άλλος το άκουγε. Ο πρώτος που έφυγε αρκετά νέος είναι ο Χαλκιδαίος δημοσιογράφος, ο Σταύρος ο Αλατάς, που σαν σήμερα γιόρταζε στη γη και τώρα γιορτάζει στους ουρανούς. Ο άλλος είναι ένας φίλος που έφυγε αρκετά μεγάλος και λίγους μήνες πριν φύγει, του το τραγούδισε στο μαγεμένο αυλό και το χόρεψε. Ένα τραγούδι που μου αρέσει είναι «Τα δάχτυλα», γιατί είναι η αντιπαλότητα της αγάπης και του έρωτα μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Ευχαριστώ που θα με συνοδεύσατε. Τις αμαρτίες τις δικές μου αν χρειαστεί να τις μετρήσω, από τα 10 δάχτυλά μου μόνο τα 5 θα κρατήσω. Δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα, μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Αυτό σημαίνει Έλληνας, αυτό σημαίνει Ελλάδα. That's the Greece. Τώρα το δίκιο σου γυρεύεις. Με στο πιωτό και με στη σάλη κι όλο μετράς τα δάχτυλά σου. Τις αμαρτίες που εγώ μόνο εγώ, ναι, έχω κάνει. Μα το δικό σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα, σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, είμαι πάντα στη διάθεσή σας και χαίρομαι όταν βλέπω τους Έλληνες να τιμούν αυτούς που πρέπει να τιμούν και να διασκεδάζουν συγχρόνως. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ότι είμαστε Έλληνες και Ελληνίδες και Ελληνόπουλα. Ναι. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είστε καλά. Ναι. 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 Άνοιξε. Νίκο,
αγάπη κουβέντιαζαμε πολύ. Μα έφυγες φίλε μου χωρίς να βρούμε άκρη. Μην είναι αλάτι σε πληγή που αιμορραγεί. Ή μήπως είναι ενός παιδιού τα φωδάκρυ. Δεν λειτουργούν. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό κι ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική κι όταν το τραγουδάω κλαίω. Ρώτουσες ο άνθρωπος αν είναι ένα θεριό ή ένας άγγελος που άλλαξε πορεία. Μακάρι να ξέρα αδερφέ μου να σου πω, κι εγώ θα φύγω με την ίδια πορεία. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό κι ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική κι όταν το τραγουδάω κλαίω. Φεύγοντας άφησες απάνω στο χαρτί ένα στιχάκι τρυφερό, απλό κι ωραίο. Κι εγώ του έβαλα απάνω μουσική κι όταν το τραγουδάω κλαίω. Μα
τα ψουν κατεβαίνουνε. Σκοτάδι. Αχ, να ήταν η ζωή μας Σαββατοβράδο κι ο χάρος να για Κυριακή το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ τα παιδιά. Πάρε τα αχνάρια.
θα έχασε τα γνάρια να ψάξει να τα βρει. Παφίσα τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, αχ, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη. Να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αντιλαλούν οι ρεμάτιες όταν αναστενάζω κι απ' την καρδιά μου γίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα γνάρια να με βρεις και σώσε με αφού σώσε με αφού μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το τραγούδι, το επόμενο, είναι για το Βασίλη τον Τουχτίδη, αυτόν τον ήρωα.
σαν θαλάσσο δαρτό σκαρί. Σαν βράχος ρημαγμένο ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή ξαναφεύγω ξένο. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, να αγαπήσω. Κι αν η καρδιά θα λαχταρά, θα ξανααγαπήσω. Μπράβο ρε Σαράντο. Χαρά στο κουράγιο σου. Ευχαριστούμε πολύ. Γιώργος τώρα. Έλα Γιώργο. Πάμε και το τελευταίο βράδυ με ένα ιστορικό τραγούδι. Κρανάν πολύ τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει. Σαράτο. Εκεί που πάω δεν περνά, το δάκρυ και ο πόνος, τα βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια να βγει.